εδώ στη Βαλέτα και σε λίγα λεπτά αναμένονται εδώ στο συνεδριακό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής Ευρωπαίων και Αφρικανών ηγετών. Πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας πρόκειται για μια σύνοδο που σε μεγάλο βαθμό έχει ζητηθεί και προκληθεί από την Ιταλία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών το οποίο αντιμετωπίζει από την πλευρά της Αφρικής. Η χώρα μας ωστόσο σε κάθε περίπτωση θέλει να καταθέσει απολύτως σαφές ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα απαιτεί μια ευρωπαϊκή συνολική λύση από όπου και αν βρίσκεται η πηγή εισόδου. Πρέπει να υπάρξει η αλληλεγγύη από την πλευρά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Αναμένεται ότι θα υπάρξει ένα κείμενο συμπερασμάτων αλλά και ένα πρόγραμμα δράσης 5 σημείων τα οποία θα προκύψουν και θα αναδειχθούν μέσα από αυτή τη σύνοδο. Από εκεί και πέρα η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως κάθε αναμνηστική φωτογραφία σε όλες τις συνόδου κορυφής λαμβάνει τη δική της θέση στην ιστορία. Πρωτίστως βεβαίως για τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στη σύνοδο, αλλά δεν μπορεί κανείς, Γιώργο, να μην σχολιάσει το εντυπωσιακό του θεάματος. Δηλαδή αυτό το υπέροχο μαγευτικό κάστρο στη Βαλέτα είναι μία πόλη με κυρίως κτίρια του 16ου αιώνα, κτίρια τα οποία έχουν διατηρηθεί και της αναγέννησης και είναι πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό και το πλάνο το συγκεκριμένο της φωτογραφίας. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε τώρα, Αντριάννα, ότι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει, επιδιώκει να αναδείξει η ελληνική πλευρά είναι αυτό το οποίο αφορά την εξάρτρωση των δικτύων της παράνομης διακίνησης μεταναστών και προσφύγων. Και εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αντιμετωπιστεί παραδείγματος χάρη η ροή προσφύγων, η οποία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, από την Αφρική προς την Ιταλία, αυτές οι ροές ενδεχομένως να συνεχίσουν τις διαδρομές τους, τις δύσκολες διαδρομές της μετανάστευσης και της, του προσφυγικού δρόμου μέσω άλλων διαδρομών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στη ρίζα του. Η Ελλάδα αναμένεται να τονίσει, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επίλυση του ζητήματος με ανθρώπινο πρόσωπο, με έμφαση και επίκεντρο και στην αντιμετώπιση των καταστάσεων που οδηγούν μετανάστες, παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο, δηλαδή περιφερειακές συγκρούσεις αλλά και φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, προς το παρόν. Βεβαίως και μας μεταδίδεις ό,τι νεότερο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Εμείς σταθήκαμε και στην ομορφιά των μπαρόκ στοιχείων αρχιτεκτονικής.